Καλησπέρα. Είχε προγραμματιστεί ένα debate εδώ μεταξύ των δημάρχων, αλλά τελικά ε, δίπλα μου βρίσκεται ο ε, δήμαρχος Οι ε, άλλες πλευρές, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν θέλησαν να προσέλθουν. Είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και είναι σεβαστή η απόφαση του καθενός. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Καλησπέρα κύριε δήμαρχε. Καλησπέρα. Και καλή επιτυχία. Συγγνώμη που σα διορθώνω, μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων, γιατί δήμαρχο είναι ένα ναι, ναι. αυτή τη στιγμή. Μεταξύ των υποψηφίων είναι σωστό. Ναι, ναι. ιδιαίτερη ναι, ναι. παρουσία σα στην πόλη μα και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα δείγμα του τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα στην πόλη. Βρισκόμαστε στην οικία. Εγώ περίμενα βασικά εσεί, ρητορικά το λέω να μην έρθετε. <laughs> Αλλά αντί αυτή την περίπτωση, ο καθένα έχει το δικαίωμα. Θα, θα, θα πρέπει να ξέρετε ότι όπω είπατε, στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία. Νομίζω ότι έχουμε όλοι το δικαίωμα του λόγου βεβαίως, βεβαίως. και δυστυχώς όταν το αναποφεύγεις κάτι σημαίνει. Εγώ φυσικά δεν, δεν κρίνω, ούτε είμαι αυτός ο οποίος θα είναι ο κριτής, ο, ο κόσμος της έδεσας θα είναι ο κριτής. Εγώ νομίζω ότι όταν κάνεις έναν επικοδομητικό διάλογο κερδίζουν όλοι. Πάντα από το διάλογο μπορεί να βγουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε είτε να τα έχουμε σκεφτεί, είτε να τα έχουμε υπολογίσει, είτε να τα έχουμε αφουγκραστεί. Μέσα, πολύ σωστά όπως είπατε, από έναν διάλογο μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία καμιά φορά ότι εμείς οι ίδιοι όση καλή πρόθεση και αν έχουμε δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αλλά για αυτή την περιπτώση είπαμε όταν ζει σε μια δημοκρατική χώρα και εμείς έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, εδώ άλλωστε γεννήθηκε η δημοκρατία, σεβαστή σεβαστεί κάθε άποψη και νομίζω την άλλη Κυριακή ο λαός της έδεσας θα είναι εκείνο ο οποίος θα δώσει το σωστό αποτέλεσμα και εύχομαι γι' αυτό γιατί έχω πει στο παρελθόν, το έχω γράψει στην εφημερίδα απογευματινή και το έγραψα και πριν από λίγους μήνες στο Παρασκήνιο ότι πολλές φορές κάποιοι Έλληνες χρειάζονται ένα νόμο περιευθύνης ψηφοφόρων ρητορικό, μη εφαρμόσιμο, αλλά έχει τη σημασία του γιατί πολλές φορές δεν αναλύουμε τι θέλουμε να ψηφίσουμε. Καλό είναι λοιπόν να αναλύουμε τον άνθρωπο που πρόκειται να ψηφίσουμε, γιατί πρέπει όλοι να είμαστε ενεργοί πολίτε και να φροντίζουμε για το μέλλον των παιδιών μα. Γιατί λίγο πολύ εμεί έχουμε κάνει τον κύκλο μα. Αλλά έχουμε ιερή υποχρέωση να φροντίσουμε για το καλύτερο αύριο των παιδιών μα. Κοιτάξτε, επειδή θα έχουμε μια ελεύθερη συζήτηση, νομίζω ότι είναι καιρό να πούμε ότι στην Ελλάδα, που ζητάμε συνενέσει και ζητάμε διαλόγου και ζητάμε όλοι να τα βρούμε μεταξύ μα, νομίζω ότι. Ε, ένα δείγμα είναι και αυτό έτσι, όταν αποφεύγεις το διάλογο και όταν δεν έρχεσαι σε αντιπαράθεση με κάποιον τόσο, ώστε να βρεις μια, μια, λύση ή τουλάχιστον να βρεις μια κοινή συνιστόσα δείχνει πολλά. Νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη. Σαν, σαν κόσμο, ναι. να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα η οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται. Φυσικά, βλέπετε ότι είναι πολύ δύσκολο να κυβερνηθεί ένα Δήμο όταν χρειαζόμαστε αυτή χρειαζόμαστε πολυφωνία. Καλό είναι να την τη λέμε, αλλά στην πράξη κανεί δεν θέλει να την κάνει γιατί έχουμε αυτή την. Κακή συνήθεια να θέλουμε να αποφασίζουμε όλα μόνοι μας. Είναι όμορφο πράγμα η πολυφωνία, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, ο Έλληνα ακόμη δεν πιστεύω, μακάρι να διαψευστώ, ότι έχει φτάσει στο σημείο να ε, μπορεί να έχει την κουλτούρα που έχουν άλλοι λαοί βόρειοι ε, στην Ευρώπη, ε, όπου μπορούν να συνονοηθούν. Πολλά κόμματα μαζί. Μακάρι να διαψευστούμε. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν έχουμε οριμάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε δουλειά ακόμη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το έχω πει και το έχω γράψει και, και στο παρελθόν. Ε, δεν φτάσαμε στο επίπεδο αυτό. Είναι λυπηρό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μα αποσχολήσει. Βλέπουμε βέβαια τον τελευταίο καιρό κάποια νέα παιδιά να ασχολούνται, να μπορούν να συνονιούνται καλύτερα. Εμεί οι μεγαλύτεροι έχουμε μείνει δυστυχώς ε, περισσότερο στο εγώ παρά στο εμείς. Και εγώ έχω μία άποψη και το ε, έχω ε, πάρει στον εαυτό μου από το μέντορά μου, το τον Μπλέσσα, ότι με το εμείς μπορούμε να κάνουμε πολλά, με το εγώ δεν γίνεται τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αλλάξει αυτό στο DNA μας και θα καταφέρουμε επιτέλους να μπορούμε να συνονοηθούμε για απλά πράγματα, για το καλό αυτής της υπέροχης πατρίδας, αυτής της πατρίδας που για μένα είναι ε, ιδιαίτεροι. Είμαστε, όπως λέει ο πρόεδρος της UNESCO, Πυραιό και νήσων, ο Γιάννης Μαρονίτης, αυτός ο σεμνός εργάτης του πολιτισμού, είμαστε υπερδύναμοι, όχι στις τράπεζες, όχι στη βιομηχανία, όχι στα όπλα, αλλά στον πολιτισμό. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η UNESCO, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, στο λογότυπό της έχει την Ακρόπολη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ε, μουσείο, ιδιωτική συλλογή που να θεωρείται ε, σημαντικό μουσείο, σημαντική συλλογή εάν δεν έχει κάτι ελληνικό. Όμως πολλές φορές φοβάμαι ότι έχουμε επαναπαυθεί στον πολιτισμό μας, στην κουλτούρα την υπέροχη που είχαν οι πρόγονοί μας και εμεί κάνουμε λιγότερα από ό,τι πρέπει για να μπορούμε να συντηρήσουμε, όχι να αυξήσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Ε, αυτή η όμορφη πόλη που πραγματικά αξίζει καλύτερη τύχης, πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά περιθώρια. Είναι μια πόλη πανέμορφη, η πόλη των νερών, η πόλη του πράσινου, η πόλη της παραγωγής. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ε, αγαπητός σε όλους μας και εργατική. Ε, αυτή η πόλη νομίζω ότι αξίζει και θα πρέπει σύντομα να βρεθεί στο επίκεντρο της, το ενδιαφέροντος, του τουριστικού ενδιαφέροντος, γιατί ε, η Ελλάδα, αυτή τη βαριά επίσης βιομηχανία του, του τουρισμού, πρέπει να την αναπτύξει περισσότερο. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω να ευχαριστήσω ε, το edesaikos.gr, τον ε, ε, εκλεκτό φίλο, τον Μιχάλη Τοντούσια, που πραγματικά είναι ένας άνθρωπος πολύ χρήσιμος για την έδεσα. Εγώ μάλιστα είπα το εξής ότι αν ήμουν από την έδεσα και ε, μπορούσα να βρεθώ στην αρχή γιατί δεν μου αρέσει η πολιτική, είναι γεγονός, δεν, μας, δεν μπορεί να μας αρέσουν όλα τα πράγματα. Ε, του λέω μια φράση, Λεωνίδα, θα, θα σε είχα ξεζουμίσει γιατί βλέπω μέσα μια διάθεση προσφοράς και ένα εθελοντικό έργο. Εύχομαι ο άνθρωπος αυτός να αξιοποιηθεί. Εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία και εύχομαι και στο λαό της έδεσας να ψηφίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η ψήφος του να είναι χρήσιμη. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Όπως είπατε δεν υπάρχει ευθύνη των ψηφοφόρων και είναι πολύ κακό αυτό γιατί ο καθένας ψηφίζει έχει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, αλλά μερικέ φορέ η ψήφο είναι πάρα πολύ σημαντική και στην δεδομένη στιγμή, σα είπα, όπου περνάμε από τον Καλικράτη στον Κλειστένη, τα πράγματα αλλάζουν. Και θα δείτε πολλά οξύμορα να συμβαίνουν στην αυτοδιοίκηση. Να σα θυμίσω ότι με τον, με τον Καλικράτη ήδη. 50 Δήμοι στην Ελλάδα δεν έχουν προπολογισμό αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να δουλέψουν. Έχουμε φτάσει στο μέσο μια αν θέλετε, αυτοδιοικητική σεζόν και δεν μπορούν οι Δήμοι να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, αυτό που θέλει να κάνει ο Δήμαρχο. Φανταστείτε λοιπόν, όταν υπάρχει μια πολυφωνία και όταν δεν, αυτή η πολυφωνία δεν συγκλίνει, τι προβλήματα θα δημιουργηθούν στου Δήμου. Δεν θα δουλεύει τίποτε. Νομίζω ότι ήρθε καιρό να τα ξεπεράσουμε αυτά. Φυσικά, ξέρετε τι θα γίνει, θα μηδενιστούν εντελώ τα προγράμματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, αν βγάλω εγώ ένα πρόγραμμα και δεν μπορώ να το εκτελέσω. Γιατί δεν θα υπάρχει σύγκληση, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Έτσι. Θα πρέπει ο καθένα. Να... να, επιβάλλει το δικό του. ή να γίνει ένα κοινό πρόγραμμα για όλου και να πούμε έχουμε αυτά τα σημεία στα οποία θα πρέπει να συγκλίνουμε, ή να πει ο καθένα από την πλευρά του ότι εγώ αποφασίζω για το πρόγραμμά μου και δεν, κάνω, παρεκκλίνω. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρχει πραγματικά μια κυβερνησία και η κυβερνησία ξέρετε που οδηγεί. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση που νομίζω ότι έρχεται και ένα νόμο ο οποίο δυστυχώ δεν βολεύει την κατάσταση τη σημερινή και κυρίω την οικονομική. Κοιτάξτε, ε, είναι, μιλάμε για απλή αναλογική για του δημοτικούς συμβούλου που βγαίνουν από την Πρώτη Κυριακή και μιλάμε για ένα σύνδετο σύστημα για του δημάρχου οι οποίοι πρέπει να εκλεγούν με 50 συν 1 τη Δεύτερη Κυριακή, ναι. αν δεν την πάρουν από την Πρώτη Κυριακή. Ποιο είναι ο κίνδυνο ότι ένα δήμαρχο, ο οποίο στην προκειμένη περίπτωση εμεί έχουμε 27 συμβούλου, ο οποίο την πρώτη Κυριακή παίρνει ένα ποσοστό 40 συν και βγάζει 11 12 συμβούλου, τη δεύτερη Κυριακή να χάσει την δημαρχία, να μην είναι δήμαρχο, να έχει του περισσότερου συμβούλου, να μην είναι δήμαρχο ή να είναι δήμαρχο και να έχει του λιγότερου συμβούλου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ε, σε τι κατάσταση οδηγούμεθα. Έτσι, αν θέλουν οι δύο μειοψηφούνται συνδυασμοί να, συνε... να συνεργαστούν, θα... δεν θα γίνεται τίποτα. Γιατί δεν νομίζω ότι ο Δήμαρχο θα είναι τόσο, τόσο θέλετε ανεκτικό που να λέει: Εγώ είμαι Δήμαρχο δικό σα ή δικό μα. Καταλαβαίνετε ότι αφού θέλαμε να κάνουμε μια απλή και άδολη αναλογική, θα την κάναμε με το 42% και να λέγαμε: Ο, ο Δήμαρχο βγαίνει από την πρώτη και εκεί, όπω βγαίνουν και οι σύμβουλοι. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί τώρα. Τι ε, hey, θα γίνονται μέσα σε παρατάξει. Θα φεύγει από εδώ, δε... δεν θα ξέρουμε πού είναι η καρέκλα του κάθε δημοτικού. Συμβούλ. Είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι δεν θα δοθεί λύση με αυτή την κατάσταση. Και να σα πω, όταν δεν θα παίρνετε αποφάσει από την πλειοψηφία, θα παίρνει η μειοψηφία αποφάσει. Α ευχηθούμε ότι θα αποκτήσουμε κουλτούρα γρήγορα για να μπορούν να λυθούν τα προβλήματα και βέβαια, εγώ ε, επιμένω στο ότι ορισμένοι θα έπρεπε να ε, σκέφτονται το νόμο περί ψηφοφόρων διότι. Γιατί το έγραψα αυτό και γιατί το είπα, να σα εξηγήσω. Όταν ακούω νεαρό άνθρωπο να λέει ότι εγώ ψηφίζω τον τάδε γιατί υποστηρίζει την ομάδα μου. Όταν ακούω κάποια κυρία να λέει εγώ θα ψηφίσω τον τάδε από την τηλεόραση ο οποίο δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του μόνο και μόνο γιατί τη αρέσει ίσω εμφανισιακό ή γιατί είναι ένα άτομο λαμπερό. Και όταν βλέπω κόσμο να υπερασπίζεται έγκλειστου μέσα στη φυλακή, αυτό επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ρητορικά. ...θα έπρεπε για ορισμένους να ισχύει. Εντιαύτητη περιπτώσει να ευχηθούμε να έχουμε μια ήρεμη και καλή εκλογική αναμέτρηση... Για, το, ...για τους κατοίκους της πανέμορφης αυτής πόλης... ...της πόλης που πραγματικά θα ήθελα την επόμενη φορά που θα έρθω να βλέπω μόνο θετικά βήματα... ...γιατί έχω κάνει πάνω από 50-60 ταξίδια στην Έδεσσα και... Μορισμένες πόλεις υπάρχει μια ιδιαίτερη άβρα με τους κατοίκους. Ε, Α ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα και ας αναμένουμε τα αποτελέσματα της επόμενης Κυριακής.